την ευκαιρία και την δυνατότητα να κάνεις και με την πρώτη ομάδα προετοιμασία. Ήταν κάτι που σε βοήθησε, φαντάζομαι, μια εμπειρία σημαντική για σένα. Ναι, σίγουρα. Το να πας με την πρώτη ομάδα, μόνο να κερδίσεις μπορείς από αυτό. Βλέπεις πώς είναι το επίπεδο από παίχτες που έχουν φτάσει να έχουν παίξει το υψηλότερο επίπεδο. Οπότε προσπαθείς μέσα από αυτή τη διαδικασία ό,τι μπορείς να το κερδίσεις. Μόνο να σε βελτιώσει μπορεί κάτι τέτοιο. Ένα πρωτάθλημα δύσκολο της Β' Εθνικής, σκληρό. Για εσάς τα νέα παιδιά με περισσότερες δυσκολίες, πώς το αντιμετώπισες στις προηγούμενες χρονιές και τι διαφορετικό βλέπεις για φέτος? Πάντα όταν παίζεις με άντρες έχεις ένα κίνητρο να θες να τους κερδίσεις. Μαθαίνουμε πολύ μικροί ότι το μέτρο της ομάδας είναι να κερδίζουμε συνέχεια. Οπότε το αντιμετωπίζουμε όπως κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Με σοβαρότητα και να θέλουμε να κερδίσουμε. Αρχικά, ποιες είναι οι διαδόσεις που βλέπεις για την φετινή χρονιά σε προσωπικό επίπεδο και τι διαφορές διακρίνεις συγκριτικά με την περσινή ομάδα? Αρχικά, σε προσωπικό επίπεδο, σαν επιθετικός, αυτό που θέλουμε οι επιθετικοί είναι να βάλω όσα περισσότερα γκολ γίνεται, assist, να βοηθήσω την ομάδα μου με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τις διαφορές με πέρσι, αυτό που είπε πριν και ο συμπαίκτης μου ο Βασίλης, κάθε χρόνο έρχονται νέα παιδιά, οπότε έχουμε ένα νέο ρόστερ. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρσι, να τερματίσουμε ακόμα πιο ψηλά. Δεν έχουμε ουσιαστικά, δεν μπορούμε να ανεβαίνουμε κατηγορία, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κάθε παιχνίδι να το κερδίζουμε. Μάλιστα, θα ορίσετε αυτή τη χρονιά για σένα σε μια σεζόν επανεκκίνηση στην καριέρα σου, γιατί πέρσι δεν είχες τις συμμετοχές και το χρόνο που ενδεχομένως να περίμενες. Νομίζω πως κάθε χρονιά είναι διαφορετική, κάθε χρονιά έχει δυσκολίες, οπότε εγώ το βλέπω σαν κίνητρο. Κάθε χρονιά θέλω να βελτιώνουμε ατομικά και να βοηθάω την ομάδα μου.